Κυρία Χανδακά, καλημέρα, σας ευχαριστώ θερμά. Καλημέρα κυρία Σαμολαδά, ευχαριστώ εγώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και χαίρομαι πολύ που σας ακούω και με ακούτε. Παρομοίως. Ήθελα να καταρχάς ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσίαση. Το συνέδριο γίνεται, είναι συνεργασία της Αμερικανικής Πρεσβείας του Μουσείου Μπενάκη και του British Council. Έχουμε και άλλους έτσι πλέον στενούς συνεργάτες που βοηθάνε στην πρόσκληση ομιλητών από διάφορα μέρη του κόσμου και αυτό είναι το Γκέτε, το Ινστιτούτο Γκέτε στην Αθήνα, καθώς και το Γαλλικό Ινστιτούτο. Τι ωραίο όταν ενώνονται οι δυνάμεις για οποιονδήποτε λόγο, αλλά ειδικά για τέτοιους λόγους. Λοιπόν, πόσο θα διαρκέσει το συνέδριο και πόσο διαφορετική θα είναι η φετινή διοργάνωση? Σε την ίδια οργάνωση που ήταν και η 10η επαιτειακή μας, έχει αλλάξει όσο δεν μπορεί να φανταστεί κανείς, όπως έχουν αλλάξει και οι ζωές όλων μας τον τελευταίο χρόνο. Σωστά. Καταρχάς να πω, το συνέδριο πάντα γινόταν στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Είχαμε πάντα στενούς συνεργάτες στη Θεσσαλονίκη. Παρουσιαζόταν στο Μέγαρο Μουσικής συνήθως και με πολύ στενή συνεργασία με το Μόμους. Φέτος όλα αυτά αλλάξανε, με την έννοια ότι δεν υπάρχει καν χώρος, venue, δεν υπάρχει μέρος που θα συναντηθούμε. Και αυτό το μέρος, αυτός ο χώρος είναι το διαδίκτυο. Η αλλαγή αυτή μεγάλη μας έδωσε τη δυνατότητα να έχουμε μαζί μας μια συγκλονιστική λίστα ομιλητών, δηλαδή ομιλητές από όλο τον κόσμο, οι οποίοι πιθανώς να μην είχαν το χρόνο να ταξιδέψουν στην Ελλάδα για το συνέδριο, αλλά μπορούσαν να συνδεθούν εκείνη τη μέρα. Και άρα έχουμε ένα καταπληκτικό πρόγραμμα, το οποίο ξεκινάει αύριο την Τετάρτη στις 2 η ώρα το μεσημέρι και προχωράει συνεχόμενα μέχρι τις 8 το βράδυ. Οπότε κυρίως ομιλίες είναι αύριο Τετάρτη, 2 Δεκεμβρίου, στις 2 η ώρα το μεσημέρι. Πώς μπορεί κάποιος να παρακολουθήσει τις εργασίες του συνεδρίου, κυρία Χανδακά? Το πρόγραμμα όλο βρίσκεται στο site του συνεδρίου, που είναι thecommuseum.org. Και ακόμα γίνονται εγγραφές, διότι η είσοδος είναι δωρεάν, χάρη και στη χορηγία της Unisystems. Άρα η εγγραφή, ουσιαστικά η είσοδος, είναι εντελώς δωρεάν. Και γίνεται ηλεκτρονικά μέχρι και σήμερα το μεσημέρι, θα είναι ανοιχτές οι εγγραφές. Τι ωραία. Θέλετε ενδεικτικά να μου πείτε, ομιλητές, ή και σε ποια ζητήματα θα επικεντρωθούν τα διαδικτυακά εργαστήρια που θα γίνουν? Βεβαίως. Όλο το συνέδριο, δηλαδή και οι κυρίες ομιλίες αλλά και τα εργαστήρια, θα πραγματευτούν 4 βασικούς άξονες ενδιαφέροντος, να το πω έτσι, γύρω από τα μουσεία και τον πολιτισμό, βέβαια με κεντρικό άξονα την περίοδο κρίσης που ζούμε και τι θα γίνει μετά. Αυτοί οι βασικοί άξονες, οι θεματικές, είναι ζητήματα ηγεσίας, ζητήματα του ρόλου του μουσείου μέσα στην κοινωνία, δηλαδή το ρόλο που μπορεί να παίξει, το κοινωνικό αντίκτυπο που μπορεί να έχει για ζητήματα κοινωνικής δικαιοσύνης, ελευθερίας του λόγου, ανθρώπινης ισότητας, ουσιαστικά όλα αυτά που βλέπουμε να συμβαίνουν στον κόσμο αυτή την περίοδο, παραδείγματος χάρη με το Black Lives Matter, του ρόλου των μουσείων σε ζητήματα κλιματικής αλλαγής και περιβάλλοντος, το greening που λέμε, και όσον αφορά την ίδια τους την παρουσία ως κτίρια, αλλά και όσον αφορά τον εκπαιδευτικό τους ρόλο και τη δυνατότητά τους να προάγουν τη γνώση γύρω από ζητήματα του περιβάλλοντος, και όλες τις κουβέντες που γύρονται σε όλους τους τομείς, δηλαδή ουσιαστικά σκεφτόμουν πριν που σας άκουγα να μιλάτε με τον κύριο από το σούπερ μάρκετ Μασούτη, που είναι τα ζητήματα ψηφιακού μετασχηματισμού. Είδατε δηλαδή πώς μπαίνει στη ζωή μας. Ναι. Ναι. Και μπαίνει στη ζωή μας με έναν άλλο τρόπο από ό,τι πριν. Δηλαδή πλέον το βλέπουμε και εμείς τώρα που διοργανώνουμε και το συνέδριο. Είναι πλέον ένα περιβάλλον το οποίο είναι συνεχόμενο από το φυσικό περιβάλλον. Ναι. Και τελικά, έτσι όπως έχουμε εξελίξει την τεχνολογία στην υπηρεσία του ανθρώπου, νομίζω ότι πρέπει να μπει και στα μουσεία, γιατί θα συνεχίσει αυτό ανεξαρτήτως πανδημίας. Μα βεβαίως. Σκεφτείτε τώρα πόσοι άνθρωποι υπάρχουν που θα θέλουν να επισκεφθούν ένα μουσείο, αλλά δεν έχουν, ανά τον κόσμο, αλλά δεν έχουν τη δυνατότητα για οποιονδήποτε λόγο, ακόμα και λόγω ηλικίας ή προβλημάτων υγείας, να μετακινηθούν για να επισκεφθούν. Δεν βάζω το οικονομικό στη μέση, αλλά θα θέλαν να περιηγηθούν σε ένα μουσείο.
Ναι. Μόλις κλείσαμε, ειδικά το Μάρτιο, τα περισσότερα μουσεία όλο τον κόσμο ουσιαστικά ανοίξανε τις πόρτες τους διαδικτυακά. Ναι. Δηλαδή αυτές οι περιηγήσεις και επισκέψεις που λέτε έγιναν αυτόματα, ναι, από όλα τα μουσεία. Ήταν η πρώτη αντίδραση, να το πω έτσι. Βέβαια δεν είναι το ίδιο να θαυμάζεις ένα έργο τέχνης από κοντά, να κοιτάς το μεγαλείο του και το δέος που μπορεί να σου προκαλεί. Απολύτως. Έδειξε όμως και απέδειξε το πόσο τα μουσεία μπορούν να συμβάλλουν στην ευημερία, στο well-being, ναι, που λέμε, ναι, δηλαδή στην ψυχική υγεία, ναι, κυριολεκτικά, διότι πάρα πολλοί κόσμος που μπορεί να ήταν μόνος του για αρκετό καιρό στο σπίτι, είχε μία διέξοδο. Ναι, εξαιρετικά. Διέξοδος, και δεν είναι μόνο, έτσι, τα μουσεία, είναι και οι τέχνες. Και οι, ναι, τέχνες, βέβαια. Οι υπόλοιπες. Λοιπόν, ναι, κυρία, ναι, Χανδακά, υπενθυμίστε μας πού μπαίνουμε να κάνουμε την εγγραφή που ξεκινάει σήμερα αυτό το εξαιρετικό συνέδριο. Η εγγραφή γίνεται στο site του συνεδρίου που είναι thecommuseum.org. Είναι εντελώς δωρεάν. Το συνέδριο είναι αύριο, Τετάρτη, 2 Δεκεμβρίου και ξεκινάει στις 2 ώρα το μεσημέρι. Ναι, αύριο ξεκινάει, μέχρι σήμερα οι εγγραφές, σωστά? Μέχρι σήμερα, ναι, οι εγγραφές, ακριβώς. Σας, ναι, ευχαριστώ θερμά. Καλή επιτυχία και συγχαρητήρια. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Καλημέρα. Και έχουμε να δω.